Πολιτικοί και διπλωμάτες διαβουλεύονται επιδιώκοντας την κατάπαυση του πυρός. Χαμάς και Ισραήλ διακηρύττουν ότι στόχος τους είναι η βιώσιμη ειρήνευση. Αλλά στο μεταξύ, το λόγο έχουν οι πύραυλοι. Εικόνες που θυμίζουν βιντεοπαιχνίδια δίνει στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός από τα πλήγματα ακριβίας στη λωρίδα της Γάζας. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι από τον βομβαρδισμό ενός κτηρίου που στέγαζε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία. Δεν είναι στόχος οι δημοσιογράφοι. Η Χαμάς χρησιμοποιούσε το κτίριο, υποστηρίζει το Ισραήλ. Ο Σαέτ Σουέρκι, ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Ρώσα Today στη Γάζα, περιγράφει ότι το συνεργείο του διέφυγε ως εκ θαύματος από το κτίριο. 10 πολίτες και 2 στελέχοι της Ισλαμικής Τζιχάντ σκοτώθηκαν από το τελευταίο κύμα βομβαρδισμών στη Γάζα. Άλλοι 30 Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα, συνολικά 85 στον αριθμό, είναι ακόμη και νήπια. Μέχρι στιγμής η Δύση αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Όσο όμως μεγαλώνει ο αριθμός των αμάχων που χάνουν τη ζωή τους στην αποκλεισμένη Γάζα, το εβραϊκό κράτος διακινδυνεύει να χάσει την ανοχή που δείχνει η διεθνής κοινότητα. Η κατανόηση στις θέσεις του Ισραήλ είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό και την ηλικία των θυμάτων στη Γάζα.